μνημόνιο το πρώτο δεν λέει πουθενά αγγλικό. Όταν μπήκαμε στην κυβέρνηση Παπαδήμου, αγαπητέ συνάδελφοι, δεν ξέραμε τι ήταν η ακίσχυση με το αγγλικό δίκαιο στο πρώτο μνημόνιο. Την ξέραμε ή όχι. Την ξέραμε ή όχι. Το ξέρει, σα πω απάντησα. Υποκρισία είναι κακό πράγμα. Να σου απαντήσω ή δεν θε να σου απαντήσω. Όλοι είναι υποκριτέ εκτό από εσά. Αλλά ο Άδωνης έχει κάνει πολλές συζητήσεις μαζί μου και είναι και μπροστά ο Άδωνης όταν μιλούσαμε με τον πρόεδρο και τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη και το βασικό θέμα που θέταμε από την πρώτη στιγμή ήταν το αγγλικό δίκαιο. Γιατί μπήκαμε στην Ελλάδα. Πότε άκουσε, δεν άκουσε ότι το είχαμε θέσει, Άδωνη. Το θέταμε και το δεχτήκαμε που πήγαμε στην κυβέρνηση. Δεν τα άκουσε όταν θέταμε. Φυσικά το θέταμε. Και εγώ και τώρα δεν ήξερε ότι ήταν η βασική μου. Όταν μπήκαμε στην κυβέρνηση Παπαδήμου, την ξέραμε. Όχι, γιατί όταν μπήκαμε. Να σε πάω, Άδωνη, άσε τα αυτά. Δεν θε απάντηση. Αυτό. Άκουσε την απάντηση. Μνήμη έχω εκεί. Όχι, καλή μνήμη δεν έχει. Καλή μνήμη δεν έχει. Διότι ο Παπαδήμος είπε δεν έχει δεσμευτεί η χώρα σε δανειακή σύμβαση, σε αγγλικό δίκαιο. Ένα, δεύτερο. Αφού ισχύει δεύτερο. Τα ομόλογα, άκουσε με Άδωνη, όταν μπήκαμε για να έχει καλή μνήμη, διότι στο γραφείο μαζί ήμασταν, δεν μπήκαμε με όχι δεν μπήκαμε για όχι εκχώρηση στην εθνική κυριαρχία. Όχι μείωση μισθών. Αυτά ήταν για το αν θα πούμε στην κυβέρνηση. Όχι για την κυβέρνηση. Για την κυβέρνηση. Όχι για το αν θα ψηφίσουμε τη σύμβαση. Η σύμβαση δεν είχε έρθει. Για τη σύμβαση ποτέ δεν υπήρχε. Στο λαό θέμα για τη σύμβαση δεν υπήρχε ποτέ. Αυτά τα τρία τα θυμάσαι. Για την είσοδο τη κυβέρνηση. Και από την πρώτη συνεδρίαση που υπήρχε. Αφού με πιέζει λοιπόν. Αφού με πιέζει λοιπόν. Με πιέζει. Τα θυμάσαι. Με πιέζει. Με πιέζει. Μαζί ήμασταν λοιπόν στο γραφείο του Καρατζαφέρη όταν πήγαμε από το Υπουργικό Συμβούλιο και ο Βορύδη. Του παρουσιάσαμε και τα τρία του ανακαταργηθεί και μας συνεχίζουμε στην κυβέρνηση. Αυτό ήθελες να ακούσεις. Δεν είναι έτσι. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό. Εγώ έχω πει δεν ισχύει αυτό. Είμαι πιέζομαι έτσι εκλογές. Ο κύριος Μιχαλάκης, παρακαλώ. Το αγγλικό δίκαιο το είχα θέσει από την αρχή, Άδωνη. Ήξερες ότι είναι η βασική ένσταση και εσύ διαφωνούσες στο αγγλικό δίκαιο. Και εσύ διαφωνούσες. Και διαφωνούσες. Άρα μη μου λες ότι δεν ήταν ένσταση. Η εθνική κυριαρχία δεν ήταν ένσταση. Η εθνική κυριαρχία δεν ήταν ένσταση. Ο κόσμος μας παρακολουθεί. Αυτή τη στιγμή μας έχει συγχαθεί όλους. Εδώ υπάρχει μια ανθρωποφαγία, Άδωνη. Αγαπητέ μου κύριε Άδωνη Γεωργιάδη. Ανθρωποφαγία, είσαι ανθρωποφάγος. Επεθέτεις εναντίον προσωπικού, επί του προσωπικού στον κύριο Μελά. Με είπε προδότη. Απεκάλεσε πρώτη σε εσένα. Με αποκάλεσε τσέφ. Με αποκάλεσε τσέφ. Τον καλύτερο σπίλο. Αποκάλεσε τσέφ. Μισό λεπτό. Γιατί σοβαρό τώρα κύριε Μητάρακη. Θα αφήσουμε τον κάθε ένα να μας κάνει την άλλη να θεωρεί για προδοσία. Και θα μένουμε σιωπηροί. Γιατί κατηγορεί τον πρόεδρο. Αλλά ο κόσμος μας παρακολουθεί. Που λέει του Σαμαράτα. Δεν θα κάνω καμία. Αυτό κύριε Παπαδήμου.